ξεκινήσουμε με το αγροτικό, με τα μπλόκα που έτσι κι αλλιώς μπαίνουν μπροστά. Εσείς βλέπετε, οι αγρότες λένε ότι δεν συζητάμε με τον Υπουργό, πρέπει να συζητήσουμε μόνο με τον Πρωθυπουργό, μόνο από μηδενική βάση. Και θέλουν το ασφαλιστικό, το φορολογικό. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι που είναι εφικτό αυτή τη στιγμή? Εσείς ως Ένωση Κεντρών πρέπει, ας πούμε, να δίνουν μια εισφορά κατά αναλογία με τους άλλους? Πρέπει η φορολογία να εναρμονιστεί? Πρέπει οπωσδήποτε. Όλες οι κοινωνικές τάξεις πρέπει να δίνουν το αναλογούν. Αυτό είναι βέβαια. Οι αγρότες πρέπει να απαλλάσσονται μέχρι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Μάλιστα. Δοθέντως ότι εκεί είναι το φαγητό τους. Mm-hmm. Μέχρι εκεί. Είναι δηλαδή ίσα ίσα ο βιοπορισμός και στοιχειοδός και αυτός. Μάλιστα. Αλλά που και μετά πρέπει και αυτό για τους αποκλειστικούς αγρότες να υπάρχει απαλλαγή. Είναι η γνώμη μου. Όχι αυτούς που το κάνουν συμπληρωματικά. Όχι αυτούς που είναι και στην εφορία και στην αρχαιολογία και συγχρόνως και αγρότες. Ναι, ναι. Άρα έχετε συγκεκριμένη... Αποκλειστικός αγρότες μέχρι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, ναι. Επειδή μέχρι εκεί καλύπτουν μεταβίας τα προστοζήν, πρέπει να μην υπάρχει φορολογία και να απαλλάσσονται τη στήριση βιβλίων κλπ. Όταν λέτε εισόδημα εννοείτε προφανώς ακαθάριστο. Ναι, ακαθάριστο εισόδημα. Μάλιστα. Γιατί το λέτε αυτό ειδικώς για τους αγρότες, ενώ ας πούμε το αφορολόγητο σε άλλους είναι στα 5, πόσο γιατί είναι τώρα? Γιατί είναι υπολογισμένη η δαπάνη, καταλάβατε. Είναι μεικτό αυτό. Οπότε, mm-hmm. αν λάβεις υπόψη σου τα λοιπάσματα, αν λάβεις υπόψη σου το ότι είναι η δουλειά τους γι' αυτό, σαν να προσέρχονται κάθε μέρα mm-hmm. στο εργοστάσιο, είναι, σας λέγω, μεταβία σε ένα μικρό ποσό. Μένει, άντε να μένει 4-5 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Για να επιβιώσουν. Για να επιβιώσουν. Άρα έχετε συγκεκριμένη. Ενώ για τους, κύριε Πρόεδρε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι ασφαλιστικές εισφορές, πού πρέπει να πάνε? Συζητείτε ένα πλαφόν. Εντάξει, αλλά και εκεί έχει γίνει υπερβολή. Και εκεί πρέπει να αυξηθεί μεν, αλλά όχι σε επίπεδα 70% και τέτοια πράγματα. Αν είναι όμως όλοι στο ίδιο ταμείο, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα, εκτός αν είναι περισσότερα, ναι. τα ταμεία από ένα. Ναι. Δεν μπορεί κάποιος να πληρώνει ένα ποσοστό και ο άλλος να πληρώνει ένα άλλο? Τι εννοείται με αυτό δηλαδή? Εννοώ στις κρατήσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές. Αν όλοι... Μα δεν δίνει. Οι άλλοι κλάδοι δίνουν τέτοιο ποσό που ζητούν, που ζητείτε από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τι ποσοστό ζητείτε? Νομίζω κοντά στο 20. Ναι, αλλά παίρνουν και προκαταβολές για το επόμενο έτος. Άρα αυτό θα μπορούσε να συνυπολογίζεται, λέτε. Να μην υπάρχουν και αυτά. Τι είναι αυτό τώρα, όταν ένας δίνει ένα ποσοστό α και μετά του λέει και 6% για ιατροφαρμακευτική και τόσο για νοσήλια, δηλαδή το 20 είναι η στοιχειώδης ασφάλιση mm-hmm. και προσθέτει μετά κλιμάκια και λοιπά και σου παίρνει το 70% του μηναίου ποσού και μπλοκάκι αφού έχεις πλήρωσε ναι, τόσα ναι, και πλήρωσε μου και την εφορία. Είναι υπερβολές αυτά, δεν μπορεί να ανέρχεται σε 70%. Οι δανειστές επιμένουν όμως σε κάποια τέτοια? Δεν νομίζω. Απλά η κυβέρνηση έχει βρει βολικό να το ρίξει όλα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι δανειστές, αν βρίσκεται το ισοδύναμο, mm-hmm. λένε να κοπούν οι διπλές συντάξεις ή τριπλές, mm-hmm. δεν θα είχαν αντίρρηση. Εσείς προτείνετε κάτι τέτοιο λοιπόν? Βέβαια. Μπορεί η τάξη αυτή των ελευθέρων επαγγελματιών να φορολογηθεί ή να έχει ασφάλιστρα 70%. Ναι, στην ουσία δεν είναι τα ασφάλιστρα φτάνουν τόσο, είναι τα χαράτσια, είναι όλα αυτά. Και τι του μένει, δηλαδή, ενός που βγάζει 20.000 το μήνα, τι του μένει μετά, μένει 5.000? Μάλιστα. Για να κάνει τι με 5.000 σήμερα, 5.000 το χρόνο είναι... 500 ευρώ. Τι θα τα κάνει? Άρα συνολικά το ασφαλιστικό πιστεύετε ότι έχει εκπονηθεί έτσι εκ του προχείρου ή με μη ρεαλιστικούς όρους? Έχει εκπονηθεί με βάση να βολέψει τους βολεμένους. Δηλαδή ένας παίρνει 3.000 ευρώ σύνταξη, ναι. θα συνεχίσει να την παίρνει
τη σύνταξη αυτή, ενώ ένας που μπαίνει στην αγορά εργασίας τώρα θα παίρνει 400 ευρώ για 10 ώρες. Άρα εσείς λέτε ότι κάποιες συντάξεις από ποιο ποσό και πάνω πρέπει να μειωθούν? 1500, να μην υπάρχει παραπάνω από 1500. Α, να μην υπάρχει πλαφόν συντάξεων. Να είναι το πλαφόν να κατέβει 1500. Μάλιστα. Για να υπάρχει ένα περίσσευμα και μαζί να κοπούν και οι συντάξεις των πλουσίων, γιατί υπάρχουν 80.000 Έλληνες, ναι, που έχουν εισοδήματα πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Αυτοί γιατί να αποσπούν και το ποσό της σύνταξης? Εισοδηματικά λοιπόν κριτήρια να πούνε. Όποιος έχει πάνω από 3.000 μηνιαίο εισόδημα από νίκια ή από τόκους καταθέσεων, δεν δικαιούται συντάξεως. Δεν δικαιούται, δικαιούται μόνο φάρμακα και νοσήλια. Μάλιστα. Κομμένες σε συντάξεως, ναι, βγάζουν. Είναι, αυτό δίνει μία ανάσα βέβαια. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που κάποιοι θα στενοχωρηθούν. Αλλά εδώ τι, στενοχωρείται όλη η Ελλάδα, δεν στενοχωρείται τώρα? Το κωδικοποιούμε εγώ γι' αυτό, επειδή είναι τα νούμερα πολύ συγκεκριμένα που προτείνεται. Ναι. Όχι και σύνταξη. Οι συντάξεις των τέος βουλευτών είναι περίπου 900 τέος βουλευτές με τις χείρες τους, mm-hmm, με τις γυναίκες κλπ. Όλα αυτά μαζί βγάζουν όμως το... το ποσό που μας λείπει. Σίγουρα βγάζουν το να είναι, ένα μέρος, να μην είναι βάρβαρο το, γιατί είναι 330.000 τριπλές συντάξεις, mm-hmm, που θα συγχωνευτούν σε μία. Είναι 1.200.000 διπλές συντάξεις, δύο κυρίων ταμείων, που θα συγχωνευτούν και αυτές σε μία. Κομμένες λέτε οι διπλές? Βέβαια, συγχώνευση σε μία και μέχρι 1.500. Και μέχρι 1.500 δηλαδή, πλαφών. Αν έχεις δύο συντάξεις, να ενωθούν σε μία. Αυτό που λένε κάποιοι όμως, ότι εγώ έχω πληρώσει τόσες φορές που με αυτές παίρνουν συντάξεις και οι άλλοι πώς θα μου τα πάρεις. Δεν καθόλου σύνταξη. Μάλιστα. Ακούστε, αυτά δεν γίνονται επειδή μας αρέσουν. Δηλαδή ψάχνουμε το λιγότερο άδικο, κάπως έτσι. Βέβαια, ψάχνουμε αυτό το λιγότερο άδικο πρώτον και δεύτερον έναν τρόπο να ξεπεράσουμε την πενταετία της κρίσης. Μάλιστα. Ναι. Δύο-τρία θέματα, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν θέλω να μην σας τα ρωτήσω. Ναι. Έχουμε εξελίξεις αυτή που λέμε κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, και αφού εσείς είστε ένωση κεντρών, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ακουμπάνε και από τη μία και από την άλλη στο χώρο που εσείς διεκδικείτε. Πιστεύετε ότι η εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη εγκυμονεί κινδύνους και για το κόμμα σας και φέρνει και εξελίξεις στο χώρο του κέντρου? Αυτοί οι Μητσοτάκηδες δεν είναι κεντρώοι. Οι Μητσοτάκηδες πρόδωσαν το κέντρο. Δεν είναι τώρα αυτά που λένε, είναι επειδή έχουν το γύρο του θριάμβου. Εκεί πέρα όταν πέσουν οι αρχές του πλήθους, ναι, και φανεί η γύμνια, τότε θα καταλάβετε. Έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις όμως, βλέπετε ότι και στο η Δημοκρατική, ναι, Συμπαράταξη γιατί, και αλλού, ξέρετε, στο γιατί, ποτάμι εσάς δεν σας ανησυχεί καθόλου? Γιατί έχουν εξελίξεις στο ποτάμι? Γιατί είχαν δεξιούς μέσα. Επίσης το ποτάμι έχει πολλούς δεξιούς. Ο ναι. Θεοχάρης δεν ήταν διορισμένος από τη Νέα Δημοκρατία? Έχει ως δεξιούς. Τεχνοκράτης, πώς? Ως τεχνοκράτης. Τι θα πει ως τεχνοκράτης? Ο Φωτήλας, ο πατέρας του δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία? Καλά, ο πατέρας του. Λέτε ότι πάει οικογενειακά. Πατρός αμαρτίες, παιδεύουσε τέχνα δεν είναι. Α, είναι αμαρτία να είναι κανείς δεξιός? Δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι να το κρύβει και να δηλώνει κεντρός. Μάλιστα. Αυτό είναι αμαρτία. Μάλιστα. Να μην έχει το θάρρος της ιδεολογίας του και να το παίζει κεντρός, επειδή ντρέπεται για αυτό που είναι. Αυτό είναι αμαρτία. Εσείς λέτε ότι λοιπόν ο δικός σας χώρος, το κέντρο-κέντρο, δεν κινδυνεύει από αυτές τις εξελίξεις? Το κέντρο και ο κόσμος που ψήφισε εμάς, που θέλει επανάσταση και ρήξη με το παρελθόν, τώρα πάτε σε όρια σεμνά βέβαια και συνετά. Εσείς πάτε κέντρο-αριστερά τώρα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω? Όχι, δεν πάμε ούτε είπατε επανάσταση. Πάμε ούτε, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η εντολή που λάβαμε το Σεπτέμβρη είναι να στριμώξουμε όλους αυτούς που πίνουν το αίμα του κόσμου δεκαετίες τώρα. Μάλιστα. Να σταματήσει η αλητεία, να σταματήσει η κάθε λογής αδικία, να σοβαρευτούμε σαν κράτος και να εναρμονιστούμε με την Ευρώπη σε ένα επίπεδο πραγματικό. Γιατί δηλώνουμε Ευρωπαίοι, αλλά από ό,τι βλέπετε στην Ευρώπη λένε με τα θάρρους ότι είναι δεξιοί. Ναι. Ενώ εδώ λένε κεντροδεξιοί. Μάλιστα. Ναι. Τώρα ντρέπονται για το παρελθόν τους. Μια που είπατε να σοβαρευτούμε ως κράτος, γιατί ναι, έχουμε μόνο τρία λεπτά μέχρι το δελτίο ναι. ειδήσεων. Με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αρχικά φάνηκε ότι η Ένωση Κεντρών και θα ναι. στηρίξει τη διεύρυνσή του από 7-9 ώστε να εκπροσωπηθούν ναι. και άλλοι χώροι.
Αλλά νομίζω κάνατε πίσω σε αυτό. Και μετά στην... Δεν κάναμε σε αυτό πίσω. Ξέρετε σε τι κάναμε πίσω. Μου φέραν ανακοίνωση του κυρίου Παπά ναι. ότι θα δώσει μόνο 4 άδειες. Και πήρα αμέσως τηλέφωνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, για πείτε μας. Και λέω τι σκοπεύετε να κάνετε. Λέει δεν χωράει, λέει, δεν είναι βιώσιμο το σύστημα άμα έχεις παραπάνω άδειες. Έχουμε μελέτη ότι μέχρι 4 άδειες. Εσείς τι λέτε. Άρα λέω θα κλείσετε κανάλια σαν το Sky. Γιατί λέω ακούγεται ότι ένα θα πάρει ο Βαρδινογιάννης ένα κανάλι, ένα θα πάρει ο Κυριακού, ένα η Αγγελοπούλου και ένας Τούρκος. Ναι, αλλά αυτό το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν θα το κρίνει. Όχι, βάζει νόμο υπουργός. Όχι, ο υπουργός τον αριθμό. Την άδεια δεν μπορεί να τη δώσει ναι, ο υπουργός. Τον αριθμό, άρα θα κόψει. Μα άμα πουν τέσσερα, ναι. σας λέω, και πόσα λέτε ότι πρέπει να πουν. Κανάλι. Ένα ο Βαρδινογιάννης, ένα ο Κυριακού τρία, ένας Τούρκος τέσσερα. Ναι. Και πει τέσσερα ο υπουργός, άρα θα είναι υποχρεωμένο το ΣΟΥΡΟΥ να κλείσει. Άρα το... πόσα πρέπει να είναι κύριε Sky, Πρόεδρε τα κανάλια. Συγγνώμη, το Sky, το Μακεδονία. Γιατί τον κύριο Αλαφούζο τον αποκλείεται από το να πάρει η άδεια. Γιατί ποιος θα πρωτοπάρει σας λέω, αφού είναι κανονισμένες οι άδειες. Ναι. Στη Βουλή διαδίδεται ότι θα πάρει η Αγγελοπούλου. Ναι. Θα πάρει ο Βαρδινογιάννης μία, ο Κυριακού άλλη μία και ένας Τούρκος την Τέταρτη. Μάλιστα. Σας απάντησαν πόσες όταν άδειες. Ρωτήσατε εξηγήσεις. Άρα έχετε σκοπό να κλείσετε κανάλια σαν το Sky, ναι. σαν τον Αλφα. Και τι σας απαντήσαν. Είστε λέω τρελή. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς σας απάντησα. Λέει δεν σηκώνει, δεν είναι βιώσιμα. Λέω ότι εμείς αποσύρουμε την ψήφο μας γιατί θέλετε να, γίνει σε, να συνέλθει σε σώμα το ραδιοτηλεοπτικό προκειμένου σαν μακελάριδες να κάνετε αυτό. Να κάνετε ό,τι το Πατακός θα δίστασε να κάνει. Άρα επειδή έχουμε λιγότερο από λεπτό, πόσες άδειες πιστεύετε κύριε Πρόεδρε ότι πρέπει να... Πρέπει να δοθούν, να λειτουργούν όλα τα κανάλια που λειτουργούν 30 χρόνια. Τα υπάρχοντα, οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να πας τώρα στο Μακεδονία. Αν όμως δεν μπορούν να πάρουν την άδεια, τι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούν να πάρουν την άδεια. Τρελάθηκε ο κάθε υπουργός. Όχι εννοώ, δεν θα πρέπει να έχουν να καταβάλουν ένα τίμημα, να υπάρχουν προϋποθέσεις. Άλλο, βάλε όρους και θα δούμε. Άρα λέτε εσείς, βάλε τους όρους και όποιοι τους εκπληρώσουν, δώσ' τους άδεια. Αυτό λέτε, ανοιχτό αριθμό αδειών. Και όρη να μην είναι μόνο λεφτά. Ναι. Γιατί ένας καναλάρχης μπορεί να είναι έμπορος ναρκωτικών και να στα δώσει. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι. Άρα εσείς προτείνετε, επειδή εδώ θα σας ευχαριστήσουμε. Να πούν ποιοτική όρη. Ποιοτικά κριτήρια και ανοιχτός αριθμός ναι, όποιοι ναι, ναι. το πληρούν. Να διατηρηθούν σε λειτουργία τα υπάρχοντα. Αυτά τα κανάλια που είναι 35 χρόνια. Μάλιστα. Κατανοητό. Θα τα σας ευχαριστούμε πολύ καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε βγάλει μια σειρά πληροφοριών και